Λοιπόν, εμείς θα παραμείνουμε στον Εργοτέλη. Θα πάμε τώρα και θα συνομιλήσουμε με την κυρία Γιάννα Δούκανε, προπονήτρια της ομάδας γυναικών στο ποδόσφαιρο του Εργοτέλη. Κυρία Δούκα, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα και από μένα. Ένα σχόλιο για τη μεγάλη νίκη, βέβαια, της ανδρικής ομάδας. Σπουδαία νίκη πρωταθλήματος, λέω εγώ. Δεν ξέρω, συμφωνείτε? Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Σε ό,τι αφορά την ομάδα ανδρών του Εργοτέλη, όλοι είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό που έχουν καταφέρει αυτά τα παιδιά. Ο Εργοτέλης φέτος, κατά την προσωπική μου πάντα άποψη, είναι μια ομάδα που παίζει τρομερό ποδόσφαιρο και θεωρώ ότι δίκαια αυτή τη στιγμή βρίσκεται πρώτος στο βαθμολογικό πίνακα. Ευχή όλων μας είναι να τελειώσει η σεζόν και να συνεχίσει να είναι πρώτος, γιατί πραγματικά του αξίζει. Μάλιστα. Πάμε στα δικά σας τώρα. Καθώς επιστρέψατε στις προπονήσεις, μετά από πόσο διάστημα? Σχεδόν 4 μήνες ήμασταν σε αποχή. Ναι. Και εδώ και 2 μέρες μετά τον απαραίτητο έλεγχο και με βάση το υγειονομικό πρωτόκολλο, το οποίο μας υποχρεώνει σε τεστ, έχουμε ξαναμπεί στο φυσικό μας χώρο και στο γήπεδο. Θέλω να μου πείτε πόσο επηρέασε ή μάλλον επηρέασε πολύ, σε ποιους παράγοντες όμως επηρέασε περισσότερο η αποχή αυτή? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό για όλο το κομμάτι του ποδοσφαίρου και γενικά για όλο τον αθλητισμό θεωρώ ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Γενικά αυτό που βιώνει η χώρα μας είναι πρωτόγνωρο και σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό ήταν σίγουρα ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι εύκολο και σε θέματα ψυχολογίας αλλά και σε θέματα αγωνιστικότητας μετά από ένα κενό 4 μηνών που στην ουσία δεν είναι απλά 4, γιατί για εμάς ήταν από πέρυσι στην ουσία αυτή η κατάσταση. Απλά το καλοκαίρι ξεκινήσαμε κανονικά προετοιμασία και στις 6 εβδομάδες περίπου ξανά έγινε το lockdown με αποτέλεσμα να σταματήσουν όλες οι ενέργειες και να έχουμε αυτή την τετράμινη, όπως σας προείπα, αποχή. Δεν είναι καθόλου εύκολο, ειδικά για τους αθλητές και τις αθλήτριες που αυτές είναι οι πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες της όλης κατάστασης. Και τολμώ να πω ότι ίσως είναι και λίγο επικίνδυνο για αυτά τα παιδιά μετά από 4 μήνες να ξαναμπούν στον αγωνιστικό χώρο και με 4 εβδομάδες προετοιμασίας που μας είπαν οι οδηγίες, τέλος πάντων, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με 4 εβδομάδες προετοιμασίας να μπορέσουν να μπουν ξανά στο τερέν του αγώνα. Υπήρξε μία παρέμβαση στο προηγούμενο χρονικό διάστημα εκπροσώπων του γυναικείου ποδοσφαίρου και αθλητριών. Βέβαια, αφήστε μας να παίξουμε ποδόσφαιρο. Πώς είναι δυνατόν η Α, η δεύτερη εθνική να παίζουν κανονικά, όπως και στο μπάσκετ, αντίστοιχα σε άλλα αθλήματα, και εμείς να μην μπορούμε να πατήσουμε γήπεδο και να κάνουμε μία προπόνηση? Ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Από τη δική μας την πλευρά, θα τολμήσω να πω ότι αυτό το λάβαμε σαν κάτι που έχει να κάνει καθαρά με θέμα ρατσισμού. Λυπάμαι που χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση και αυτή τη λέξη, αλλά ειλικρινά πολιτεία και Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προφανέστατα τη λέξη γυναίκα και ποδόσφαιρο δεν τη βλέπουν ποτέ να συνυπάρχουν. Λυπάμαι που το λέω, είναι κάτι το οποίο είναι μη πραγματικό. Η χώρα μας και μέσα από τις εθνικές μας ομάδες νεανίδων κορασίδων αλλά και της εθνικής μας γυναικών δείχνει ότι έχει η γυναίκα και το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα μπορούν να είναι ένα. Και λυπάμαι πάρα πολύ που οι αρμόδιες αρχές αυτό δεν το αναγνωρίζουν. Εμείς, όπως προείπατε, πριν λίγο διάστημα ξεκινήσαμε κάποιες ενέργειες για να προσπαθήσουμε να δείξουμε ποιοι είμαστε, τι δύναμη έχουμε και επιτέλους να μας αντιμετωπίσουν ισάξια με το ποδόσφαιρο ανδρών, διότι το ποδόσφαιρο είναι ένα. Δεν υπάρχουν άντρες και γυναίκες. Ακριβώς. Και για μας, δημοσιογραφικά, η λέξη γυναίκα και ποδόσφαιρο συνυπάρχει. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη προοπτική μπροστά και είμαστε όλοι εδώ να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια σε επαγγελματικά πλαίσια που κι εσείς οι ίδια, και αξίζει συγχαρητήρια και σε εσάς που είστε επικεφαλής σε αυτό το ξεχωριστό τμήμα του Εργοτέλη, να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και να δούμε μπροστά. Υπάρχουν προοπτικές, συμφωνείτε? Φυσικά και υπάρχουν προοπτικές. Σας είπα ότι το ποδόσφαιρο γυναικών της χώρας μας μπορεί συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη να είναι πίσω.
Αλλά οι προοπτικές είναι τεράστιες. Αρκεί αυτοί που πρέπει να ασχοληθούν, να ασχοληθούν σοβαρά, επαγγελματικά, με σωστή οργάνωση και σωστό προγραμματισμό. Στη φύση της γυναίκας, έτσι κι αλλιώς η λέξη οργάνωση και προγραμματισμός είναι κάτι δεδομένο. Οπότε γιατί όχι και στο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η άποψή μου. Είναι μια χαμένη χρονιά η φετινή. Μπορεί να χαρακτηριστεί αγωνιστικά, φαντάζομαι, προπονητικά. Μπορεί να καλύψουν οι αθλήτριές σας το χαμένο έδαφος μέχρι το τέλος της σεζόν, αν μπορεί να χαρακτηριστεί ποδοσφαιρική σεζόν η φετινή. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό για όλους μας. Και σίγουρα ακριβή απάντηση δεν μπορεί να υπάρχει. Πριν σας είπα ότι εδώ και δύο μέρες ξεκινήσαμε προπονήσεις και σήμερα με βάση τα καινούργια μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Χαρδαλιάς και η κυβέρνηση, ναι, ίσως από αύριο να έχουμε και εμείς ξανά stop. Με βάση τον κ. Χαρδαλιά και με βάση τις δηλώσεις του, ο ερασιτεχνικός αθλητισμός ξαναμπαίνει στον πάγο, όπως είπε. Θέλω να ελπίζω ότι σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την πρώτη εθνική κατηγορία γυναικών Ελλάδος ποδοσφαίρου, ίσως αυτό να μην γίνει. Με την έννοια ότι με βάση από το δικό μας πρωτάθλημα βγαίνει ο πρωταθλητής, βασικά είναι αυτός που εκπροσωπεί τη χώρα μας στην Ευρώπη και στο Champions League. Θέλω να ελπίζω ότι τουλάχιστον εμείς θα εξαιρεθούμε από το γενικό κανόνα του ερασιτεχνικού αθλητισμού και θα μας αφήσουν να ολοκληρώσουμε αυτή την επόμενη, τέλος πάντων, κατάσταση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε των 4 εβδομάδων μήνυ προετοιμασίας και να μπορέσει το πρωτάθλημά μας να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί. Δεν θα σας κρύψω ότι δεν είμαι αισιόδοξη γι' αυτό. Οι προηγούμενες εβδομάδες και γενικά το τελευταίο δίμηνο αντιμετώπισης που είχαμε από τις αρμόδιες αρχές δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Και εύχομαι πραγματικά να διαψευστώ και πραγματικά να συνεχίσει το ποδόσφαιρο γυναικών τις προπονήσεις του, την έναρξη και την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Τα λέτε τα πράγματα όπως πρέπει να υποθούν. Εμείς είμαστε εδώ δίπλα σας προκειμένου να αναδεικνύουμε τα όποια προβλήματα. Ας ελπίσουμε να δούμε φως στο τούνελ και στο γυναικείο ποδόσφαιρο και στον ερασιτεχνικό βέβαια αθλητισμό. Κυρία Δούκα, να σας ευχαριστήσω θερμά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.